Λοιπόν, καλησπέρα με ένα ακόμα βιντεάκι. Με λίγο διαφορετικό τρόπο βρίσκομαι στο showroom, στην έκθεση της TCL. Η εταιρεία παρουσίασε αρκετά νέα smartphones, τα οποία είναι όλα ενδιαφέροντα για αρκετούς και διαφορετικούς λόγους. Ένας από αυτούς φυσικά είναι το πόσο προσιτά είναι για όσα προσφέρουν σαν σύνολο. Στα χέρια μου έχω το TCL 30 5G, την μέχρι στιγμής τουλάχιστον καλύτερη πρόταση της νέας σειράς από την εταιρεία, αφού οι άνθρωποι της TCL ήταν σχετικά ξεκάθαροι ότι θα δούμε και άλλα νέα μοντέλα στη σειρά μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Το TCL 30 5G είναι μια συσκευή που για την TCL δίνει μια διαφορετική εικόνα για το πώς θέλει να είναι πλέον τα smartphones της. Είναι άμεσα εμφανές ότι δίνει σαφώς περισσότερη έμφαση στην εξωτερική κατασκευή και το σχεδιασμό τους. Μάλιστα, το TCL 30 5G που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου είναι σε ένα εντυπωσιακό χρώμα που κάνει και πολύ όμορφα παιχνίδια με το φως, κάτι που δεν βλέπουμε απαραίτητα σε πολλά προϊόντα της εταιρείας, τουλάχιστον όχι τα τελευταία χρόνια, και το σύνολο των χαρακτηριστικών του είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τα χρήματα που θα κοστίζει. Πριν δούμε όμως τι έχει συνολικά να προσφέρει το TCL 30 5G, να δούμε λίγο περισσότερα από αυτά που το κάνουν μια αρκετά ενδιαφέρουσα συσκευή. Είναι μία από τις ελάχιστες συσκευές σε αυτή την κατηγορία τιμής με μία OLED οθόνη, ένα πάνελ στις 6,7 inches, ένα Full HD πάνελ, το οποίο προφανώς και κατασκευάζει η ίδια η TCL, κάτι για το οποίο καλά κάνει και νιώθει υπερήφανη η εταιρεία, και φυσικά είναι μία οθόνη που υποστηρίζει την τεχνολογία Next Vision της TCL, η οποία προσπαθεί σε επίπεδο λογισμικού να προσαρμόσει, να βελτιώσει τη χρωματική απόδοση και όχι μόνο σε φωτογραφίες και βίντεο, και βλέπουμε τις συνηθισμένες μέχρι σημείο επιλογές για βελτίωση φωτογραφιών, βίντεο αλλά και παιχνίδια πλέον, να βελτιώνεται η σκιά, η λεπτομέρεια στις σκιές, και να βελτιώσει γενικότερα, όπως περιγράφει, την εμπειρία στον τομέα των γραφικών με ένα ξεχωριστό reading mode, το οποίο αλλάζει αισθητά τη χρωματική απόδοση της οθόνης προκειμένου να είναι πιο ξεκούραστη σε συνεχόμενο διάβασμα, το συνηθισμένο eye comfort mode, το οποίο αλλάζει και πάλι τη θερμοκρασία των χρωμάτων της οθόνης για χώρους με χαμηλότερο φωτισμό, και πλέον έχουμε και ένα ξεχωριστό sunlight mode, το οποίο προσπαθεί να βελτιώσει το πόσο εύκολα μπορεί να διαβάσει κανείς την οθόνη όταν βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους και κάτω από τον ήλιο, κάτι το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή. Ο φωτισμός που βλέπουμε στην οθόνη του TCL 30 5G είναι σε εξωτερικό χώρο και με αρκετά έντονο φως από τον ήλιο, είναι και σχεδόν 2 το μεσημέρι αυτή τη στιγμή. Τώρα, αφήνοντας προς το παρόν την οθόνη στην άκρη, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του έχουν επίσης αρκετό ενδιαφέρον. Η βασική κάμερα στο τηλέφωνο είναι με ανάλυση 50 MP. Δεν έχω αρκετό χρόνο για να έχω μια καλύτερη εικόνα για το τι φωτογραφίες μπορεί να βγάλει, τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή. Είναι σαφώς όμως μια βελτίωση και ένας ακόμα τρόπος που δείχνει η TCL την έμφαση που δίνει πλέον στις συσκευές της μεσαίας κατηγορίας. Στο κομμάτι των τεχνικών χαρακτηριστικών τώρα, η TCL έχει κάνει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή του Dimensity 700, επεξεργαστή της MediaTek, που είναι μια αρκετά οικονομική λύση, προφανώς με υποστήριξη για δίκτυα 5ης γενιάς, που είναι και το ζητούμενο και ο λόγος ύπαρξης της συσκευής. Έρχεται όμως με μια ακόμα νεότερη έκδοση του γραφικού περιβάλλοντος της TCL, την 4η στη σειρά, ενώ έρχεται και με Android 12 η συσκευή, κάτι που όσο περίεργο και αν φαίνεται, δυστυχώς σίγουρα ακόμα δεν θεωρείται δεδομένο σε συσκευές σε αυτή την κατηγορία, ενώ η βασική έκδοση που έχω στα χέρια μου έρχεται με 64 GB αποθηκευτικού χώρου και 4 GB μνήμης RAM, που προφανώς δεν είναι κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Θυμίζω όμως ότι η εταιρεία αυτή τη στιγμή με το TCL 30 5G εστιάζει σε όσους αναζητούν ένα οικονομικό τηλέφωνο με υποστήριξη για δίκτυα 5ης γενιάς. Έχει και μια αρκετά μεγάλη μπαταρία στο εσωτερικό του, με χωρητικότητα περίπου 5.000 mAh το smartphone, ενώ φορτίζει με 18W. Η TCL εδώ είναι δεδομένο ότι δεν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πολύ ταχεία φόρτιση. Η εταιρεία συνειδητά, από ό,τι φαίνεται, επιλέγει να αποφύγει να προσπαθήσει να εντυπωσιάσει με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, το πρακτικό κομμάτι είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Συνεχίζω να παίζω με το πίσω μέρος του TCL 30 5G, γιατί είναι πραγματικά κάτι που δεν συνηθίζεται σε αυτή την κατηγορία, ενώ η πίσω πλευρά του έχει και μία μάτι φύ και μία επιφάνεια, η οποία σύμφωνα με τους ανθρώπους της εταιρείας και όπως μπορούμε να επιβεβαιώσουμε και στην πράξη, δεν αποτυπώνει σχεδόν με κανένα τρόπο έντονα τις δαχτυλιές. Και κλείνω μία πρώτη ματιά στο τηλέφωνο, αφού κάποια στιγμή θα το δούμε και επίσημα στη χώρα μας και θα το έχω στα χέρια μου για μια πιο αναλυτική δοκιμή, με το εργονομικό κομμάτι. Στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου έχουμε προφανώς τον αισθητήρα αποτυπωμάτων, που είναι ταυτόχρονα και το power button και δύο πλήκτρα για την αυξομοίωση της έντασης. Εδώ σαφώς
πριν κρίνεται σαν λογικό γενικότερα το ότι δεν είναι ενσωματωμένο στην οθόνη, παρότι είναι ένα OLED panel. Μην ξεχνάμε πάντα σε ποια κατηγορία τιμής ανήκει η συσκευή. Λοιπόν, βασικό ηχείο στο κάτω μέρος, η USB Type-C θύρα και μια θύρα για ενσύρματα ακουστικά, η οποία είναι πάντα καλοδεχούμενη, ειδικά σε αυτή την κατηγορία τιμής. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια εδώ είναι ότι το TCL 30 Plus, που θα δούμε σε λίγο σε επόμενο βίντεο, έχει στεροφωνικό ηχείο με ξεχωριστή έξοδο στο πάνω μέρος, κάτι που για κάποιο λόγο δεν υπάρχει στο TCL 30 5G. Τώρα, αν έχει σημασία για κάποιον, ναι, υπάρχει ένα notch για την μπροστινή κάμερα, το οποίο ίσως είναι λίγο μεγαλύτερο από το συνηθισμένο. Αν όμως κρίνει κανείς την οθόνη για το μεγάλο μέγεθος της 6,7 inches, για την Full HD Plus ανάλυση της και προφανώς για το ότι είναι ένα OLED panel, αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να δικαιολογήσει κανείς σαν επιλογή στην εταιρεία. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρώτη γενική εικόνα για το TCL 30 5G. Σίγουρα προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα συσκευή και η καλύτερη ένδειξη της προσοχής που είπαμε ότι δίνει η εταιρεία στη μεσαία κατηγορία. Θα τα πούμε σε λίγο με ένα ακόμα βίντεο για το TCL 30 Plus και θα ακολουθήσουν σίγουρα και τα υπόλοιπα νέα προϊόντα της εταιρείας.